ΝΑΤΑ, συζητάμε για μια συμφωνία η οποία, και αυτό νομίζω ότι έγινε σαφές και στη χθεσινή συνάντηση, είναι μια συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες θέματα τα οποία πρέπει να απαντήσει η ελληνική κυβέρνηση σε ζητήματα μεταρρυθμίσεων και η οποία θα είναι μια συμφωνία που θα ξεκλειδώνει την οικονομία και για το επόμενο, για ένα μεσοπρόθεσμο διάστημα. Όχι πάντως για ένα τετράμινο, όχι πάντως για ένα μήνα, αλλά για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να φύγουμε από αυτή τη διελκυστίνδα του μήνα-μήνα να υπάρχει όλο αυτό το ζήτημα της διαπραγμάτευσης. Κατανοητό. Επομένως, μισό λεπτό, Παμπή. Επομένως, προφανώς δεν έχουν βάση, να ενισχύουν αυτά που μας λέτε, οι πληροφορίες που ήταν χθες το φως της δημοσιότητας, ότι η ελληνική κυβέρνηση δέχτηκε πρόταση ή συζητεί πρόταση για παράταση της παράτασης, για άλλο ένα τετράμινο. Δεν έχουμε δεχτεί καμία τέτοια πρόταση, δεν έχουμε θέσει εμείς κανένα τέτοιο θέμα. Διαβάσαμε κι εμείς στις εφημερίδες της Νίκης, στη Γερμανικάντες, δεν πάνε κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Όχι, στη Συντόιτσε Τσάι, του κάνω λάθος. Η γερμανική εφημερίδα ήταν, ναι, ναι. Αυτή την πρόταση, μόνο από την εφημερίδα. Δεν υπάρχει αυτό, λέτε. Επομένως, κύριε Πρόσπερ, για να καταλάβει ο κόσμος, πάμε για μια μεγάλη συμφωνία που θα περιλαμβάνει τα πάντα και μέτρα και χρηματοδότηση και μεταρρυθμίσεις και ρύθμιση του χρέους και ασφαλιστικό και εργασιακά. Σε μια τέτοια κατεύθυνση κινούμαστε ακριβώς. Κύριε εκπρόσωπε, επειδή υπάρχουν τα άμεσα ζητήματα μέσα στον Ιούνιο, το ένα είναι η ποσοτική χαλάρωση. Υπάρχει τρόπος η πολιτική συμφωνία να απεμπλέξει αυτή τη διαδικασία και να ενταχθεί στο πρόγραμμα η Ελλάδα? Γιατί ο Ντράγκη λέει ότι πολιτικές αποφάσεις λαμβάνονται από τους πολιτικούς. Είναι, είναι μια από τις προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης. Γνωρίζουμε τα ποια είναι τα θετικά της ποσοτικής χαλάρωσης. Η ελληνική οικονομία δεν έχει μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Και δεν έχει μπει σε αυτό το πρόγραμμα επειδή ακριβώς και όλη η κληρονομιά, αν θέλετε, που άφησε την προηγούμενη κυβέρνηση στη σημερινή κυβέρνηση, δεν της έδινε τη δυνατότητα. Υπάρχει σχεδιασμός από την ελληνική κυβέρνηση έτσι ώστε να κλείσει αυτή η συμφωνία με έναν τέτοιο τρόπο που να δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συμπεριλαμβάνει και την Ελλάδα σε αυτό το πρόγραμμα, που θα μπορούσε να δώσει πραγματικά μια πολύ μεγάλη ανάσα και σε επίπεδο χρηματοδοτικό, σε επίπεδο μείωση των επιτοκίων και να γίνει πραγματικά ένα μεγάλο άλμα για την ελληνική οικονομία που τόσο πολύ το έχει ανάγκη. Εντάσσεται σε κάθε περίπτωση μέσα στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της ελληνικής κυβέρνησης η ένταξη σε αυτό το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Και ένα δεύτερο θέμα είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επειδή υπάρχει πια σαφής διάσταση, αυτό μεταφέρεται, αυτό εκτιμάται από όλα τα μέσα και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Αυτό πώς παρακάμπτεται, πώς διευθετείτε αυτό το ζήτημα τώρα? Κοιτάξτε, η ελληνική κυβέρνηση έχει τις δικές της θέσεις. Έχουμε καλύψει πολύ δρόμο, έχουμε καλύψει σημαντική απόσταση σε μια προσπάθεια να βρεθεί ένα κοινό έδαφος με τους πιστωτές όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω σε όλα αυτά τα ζητήματα με τον τρόπο με τον οποίο τίθεται. Είναι γνωστές οι θέσεις μας. Δεν κρυβόμαστε και στις απευθείας συζητήσεις με τους πιστωτές, στις απευθείας συζητήσεις με τους θεσμούς και βάζουμε τα ζητήματα αυτά και των κόκκινων γραμμών, τα γνωστά ζητήματα των κόκκινων γραμμών, στο τραπέζι. Αυτό νομίζω ότι έχει γίνει κατανοητό. Έχει γίνει κατανοητό ότι είμαστε μια κυβέρνηση η οποία έχει εκλεγεί πάνω στη βάση μια συγκεκριμένη λαϊκή εντολή. Μια συγκεκριμένη λαϊκή εντολή που μας λέει ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα το οποίο απέτυχε ικτρά στην Ελλάδα και το οποίο, αν θέλετε, αποτελεί τραύμα και για τους θεσμούς, ο τρόπος αυτός με τον οποίο εφαρμόστηκε αυτό το πρόγραμμα και για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε κάθε περίπτωση, η αποτυχία αυτού του προγράμματος. Και εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να μπούμε στην επανάληψη αυτού του σφάλματος το οποίο έχει γίνει. Επομένως, γι' αυτό βάζουμε αυτές τις κόκκινες. Προφανώς. Γι' αυτό δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή για μείωση των συντάξεων, για περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, για αύξηση του ΦΠΑ με έναν τρόπο ο οποίος εντείνει τη λιτότητα και μάλιστα με τρόπο εξαιρετικά κοινωνικά άδικο. Δεν έχουμε δηλαδή κάποια αιμονή, δεν έχουμε κάποιο δογματισμό. Θέτουμε αυτά τα ζητήματα των κόκκινων γραμμών πάνω σε μια βάση λογικής. Επειδή τώρα το είπατε και μόνο με το θέμα του ΦΠΑ και υπάρχει και μεγάλη ανησυχία και μεγάλο ενδιαφέρον από την κοινή γνώμη, καταλαβαίνουμε όλοι το γιατί. Η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης ποια είναι, κύριε Σακελαρίδη? Είναι για δύο συντελεστές
έναν χαμηλότερο και έναν που θα μείνει εκεί που ξέρουμε μέχρι τώρα στο 23 και έναν πιο χαμηλό, ποια είναι? Όχι. Η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να υπάρχει ένας χαμηλός συντελεστής, χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής στο 7% που να κατεβαίνουν στην ουσία όλα τα τρόφιμα, έτσι ώστε να υπάρχει και μια αναδιανομητική επίδραση υπέρ των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων. Mm-hmm. Και πέρα να υπάρχει ένας φορολογικός συντελεστής στο 14% και ένας φορολογικός συντελεστής στο 23%. Μάλιστα. Με αυτή την πρόταση, πρόταση που έχουμε κάνει. Ναι. Αυτή την πρόταση, σε 22% με συγχωρείτε. 22, ναι. Μια μονάδα κάτω. Με αυτή, ναι. με αυτή την πρόταση την οποία έχουμε κάνει, μπορούν ταυτόχρονα να μαζευτούν, να υπάρχει και δημοσιονομική απόδοση και ταυτόχρονα οι μελέτες που έχουμε κάνει αποδεικνύουν ότι υπάρχει θετική αναδιανομητική επίδραση για τα 7, για το 70 περίπου, για το 70%, το χαμηλότερο 70% της ισοδηματικής κατανομής. Επομένως είναι μια μεταρρύθμιση η οποία έχει και δημοσιονομικά αποτελέσματα αλλά και επιδρά θετικά στην ανακατανομή του εισοδήματος προς τα χαμηλότερα στρώματα. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν προβλήματα. Αντιπροτάσεις. Υπάρχει μια πρόταση η οποία μιλάει για ΦΠΑ 23% και 11%. Δηλαδή να αυξήσουμε το χαμηλότερο συντελεστή για τα φάρμακα, το ψωμί, το γάλα από το 7% στο 11%. Mm-hmm. Υπάρχουν πιέσεις για την ενέργεια να αυξηθεί στο μεγαλύτερο συντελεστή, κάτι που όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να το συζητήσουμε καν. Γιατί δεν μπορεί την ίδια στιγμή που συζητάμε, μας λένε, που μπαίνει στο τραπέζι το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, το ζήτημα της μείωσης του κόστους παραγωγής των ελληνικών επιχειρήσεων, δεν μπαίνει το οποιοδήποτε ζήτημα που βάζει το ηλεκτρικό ρεύμα. Που επιβαρύνει την ενέργεια. Προφανώς. Και αν θέλετε, είναι και οξύμορο. Δεν μπορείς να συζητάς και να λες ότι πρέπει να απελευθερώσεις την αγορά εργασίας, να μειώσεις το εργατικό κόστος για να είναι πιο ανταγωνιστική η οικονομία. Και την ίδια στιγμή να σου λένε, αλλά αύξησε και το ρεύμα στο 23%, έτσι ώστε... Μιλάμε πάντα για τη νέα σεζόν. Τα μικρά νοικοκυριά, τα αυτά πότε θα εφαρμοστούν, κύριε Υπουργέ? Μιλάτε για τη νέα περίοδο, θα εφαρμοστούν άμεσα αυτά? Ό,τι αποφασίσετε. Η μεταρρυθμίση στο φόρο προστιθέμενης αξίας, επειδή έχουμε μπροστά μας την τουριστική περίοδο και το καλοκαίρι, και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να υπάρχει οποιαδήποτε διαταραχή, με δεδομένη κιόλας ότι τα τουριστικά συμβόλαια έχουν κλείσει και θα είναι κάπως αδόκιμο ξαφνικά να αλλάξει το φορολογικό σύστημα. Συζητάμε στην ουσία για αυτά από το Σεπτέμβριο και μετά. Άρα δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, η κυβέρνηση, κύριε εκπρόσωπε, επιδιώκει στο πλαίσιο της ευρύτερης συμφωνίας, εννοώ πώς νομοθετικά θα κινηθεί, επιδιώκει τι, να φέρει ένα πακέτο συμφωνίας στη Βουλή προς ψήφιση με το γενικό πλαίσιο του, ας το πούμε έτσι, και μετά την εξειδίκευση, ή θα αρχίσει να φέρνει επιμέρους νομοθετήματα, νομοθετικές ρυθμίσεις στους διάφορους τομείς και αντίστοιχα θα επιδιώκουμε μέσω αυτής της διαδικασίας να υπάρχει η εκταμείευση ποσών, των αναγκαίων ποσών ή των υπεσχημένων. Δεν θέλουμε να μπούμε στην διαδικασία του σταγονόμετρου. Το δεύτερο το οποίο περιγράψατε είναι η διαδικασία του σταγονόμετρου, την οποία την έχουμε δει και στο παρελθόν και έχει χρησιμοποιηθεί με έναν τρόπο αρκετά παρελκυστικό για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα. Εμείς από τη δική μας την πλευρά θέλουμε μια συμφωνία η οποία να λύγει αυτά τα ζητήματα και να βάζει στις ράγες την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Και θα τη φέρετε στη Βουλή ολόκληρη? Αυτό, κοιτάξτε, είναι νομίζω νωρίς να το συζητήσουμε. Δεν έχω κι εγώ ξεκάθαρη εικόνα ο τρόπος με τον οποίο θα ψηφιστεί. Σε κάθε περίπτωση θα έρθει στη Βουλή για ψήφιση. Αυτό σημαίνει, έτσι, κύριε εκπρόσωπε, ότι στο επόμενο Eurogroup που θα είναι έκτακτο την άλλη εβδομάδα θα κλείσει η αξιολόγηση με τον ένα ή άλλο τρόπο? Νομίζουμε ότι οι συνθήκες είναι όριμες έτσι ώστε να έχει υπάρξει πρόοδος και να μπορέσει μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, μέσα στον Μάη, να επισφραγιστεί αυτή η συμφωνία. Διαφορετικά, κύριε εκπρόσωπε, και αν υπάρχει επιμονή κυρίως από την πλευρά του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ σε αυτά τα οποία απαιτεί, και επειδή είναι δεδομένες οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας σε σχέση με την 5η Ιουνίου, αναφέρομαι στην 5η Ιουνίου, η κυβέρνηση έχει ένα σχέδιο για το πώς θα πορευτεί για την κάλυψη αυτών των αναγκών? Έχει δηλαδή τα λεφτά για να καλύψει ή θα προτιμήσει να προχωρήσει σε κάλυψη των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας και να αφήσει σε ένα δεύτερο επίπεδο την κάλυψη των δανείων? Ούτως ή άλλως γνωρίζετε πολύ καλά ότι
το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης είναι πρώτα απ' όλα να καλύπτει όλες τις ανάγκες της, mm-hmm. με προτεραιότητα τις εσωτερικές ανάγκες και μετά τις ανάγκες προς τους δανειστές. Σε κάθε περίπτωση όμως έχει σκοπό η ελληνική κυβέρνηση να ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες και αυτό άλλωστε το έχει αποδείξει με πολύ μεγάλο κόπο και κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και ναυτοθετημένες συνθήκες όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό θα κάνουμε και τον Ιούνιο. Λέω, αν ανησυχείτε, η ερώτηση, το ξέρω κύριε εκπρόσωπε, απλώς η ερώτηση έχει να κάνει και με ορισμένες εκτιμήσεις που εκφράζονται από πλευρές κυρίως εκτός χώρας. Ότι και επειδή την επόμενη εβδομάδα είναι η συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μπορεί να βρεθεί η κυβέρνηση σε ένα ακόμα πιο ασφυκτικό χρηματοδοτικά περιβάλλον μπροστά στην πίεση για την επίτευξη μιας συμφωνίας, πιθανόν όχι στο πλαίσιο που θα θέλατε. Αυτό το έχετε εκτιμήσει, το έχετε υπολογίσει προκειμένου να αντιμετωπιστεί. Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο που οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει τόσο πολύ και είμαστε κοντά. Αν θέλετε, σε μια συμφωνία, θα ήταν μια κίνηση η οποία πραγματικά θα ήταν ακατανόητη από την πλευρά. Πιστεύετε ότι θα περάσει συμφωνία από την κοινοβουλευτική σας ομάδα, κύριε Υπουργέ, ή όποια συμφωνία θα περάσει. Συμφωνία, το πιστεύω ότι θα περάσει συμφωνία, γιατί αυτή η συμφωνία πρώτα απ' όλα για να φτάσει στην κοινοβουλευτική ομάδα θα πρέπει να έχει περάσει και από τον Πρωθυπουργό και από το Υπουργικό Συμβούλιο, mm-hmm. που κανένας από το Υπουργικό Συμβούλιο και ούτε φυσικά και ο Πρωθυπουργός mm-hmm. δεν θα προχωρήσω σε μια συμφωνία η οποία θα εκφέρει από τη λαϊκή εντολή που έχουμε λάβει. Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, επειδή δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε, είναι σε όλα τα πρωτοσέλιδα σήμερα και χθες και σε όλα τα δελτία ειδήσεων, τα επεισόδια που είχαμε με την πρόεδρο της Βουλής δημιουργούν πρόβλημα στην κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο. Όχι, δεν δημιουργούν πρόβλημα στην κυβέρνηση. Mm. Δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Νομίζω ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή και με βάση τους διακριτούς ρόλους και της κυβέρνησης αλλά και της Βουλής, ο καθένας προφανώς προχωράει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που δημιουργείται στην κυβέρνηση. Άρα. Οι σχέσεις κυρίας Κωνσταντοπούλου με την κυβέρνηση είναι πολύ καλές. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Επομένως, δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή απασχολεί την κυβέρνηση σε καμία περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σακελαρίδη. Καλημέρα σας. Είστε καλά. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν. Νομίζω έβαλε το όλο το πλαίσιο. Όλο το πλαίσιο. Θα σας αφήσω, νομίζω, υπουργός για το τι πει. Μεγάλη συμφωνία. Τώρα, ακριβώς. Όχι παράταση, έτσι. Χρηματοδότηση, κανονική κτλ. Άρα πάμε για το μεγάλο πακέτο. Και στα νούμερα ήταν σαφέστατο σε αυτό που είπε. 7-14-22. Επιβεβαίωσε την πληροφορία για το 7-14-22. Mm-hmm. Επιβεβαίωσε την πληροφορία για την αντιπρόταση 11-23. Το 7-14-22 πάντως μοιάζει πιο δίκαιο. Όπως το ακούω, θα μου πεις, εξαρτάται από την ισορροπία μέσα και εσωτερικά. Τι βάζεις μέσα στο καθένα. Είπε όμως ότι θα κατέβουν πολλά προϊόντα. Θα κατεβάσει τα τρόφιμα όλα. Ακριβώς στο χαμηλό. Επομένως αυτό είναι, μοιάζει πιο δίκαιο. Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα του. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Παπί. Καλημέρα, Παπί. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Και όλα εμείς διάλειμμα και συνεχίζουμε. Πάμε κλακέτα. Τι θυμάμαι από τα φετινά επεισόδια.